Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν προκειμένου να απεγκλωβίσουν τυχόν επιζώντες από το σεισμό των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε την περιοχή. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται στους 376, ενώ οι αγνοούμενοι παραμένουν δεκάδες. Μετά το σεισμό, ο στρατός έφτασε στις πληγήσεις περιοχές με σκοπό να μας βοηθήσει. Τα παιδιά μας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Χθες το βράδυ κοιμηθήκαμε στο δρόμο, όπως άλλωστε θα γίνει για σήμερα. Όταν έφτασα στο σπίτι μου, αντίκρισα τον ανιψιό μου, ο οποίος ήταν εγκλωβισμένος στα ερείπια. Ευτυχώς οι γείτονες μας βοήθησαν και έτσι σώθηκε η οικογένειά μου. Οι κάτοικοι των περιοχών Πιρ Μπάμπα και Μπάνερ στη λίμνη Σουά του Πακιστάν έκαναν έκκληση για βοήθεια καθώς τα χωριά τους έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Ο Υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν τόνισε πάντως πως τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν όλα τα χωριά που επλήγησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.